ξεκινήσουμε από το ξένια. Και μετά πάμε στο φεστιβάλ. Ξένια. Αλλά ομικρονιώτα ή γιώτα. Ομικρονιώτα. Είναι ένα όμικρον που μεσολαβεί αυτό ο κύκλο. Στην ουσία η δουλειά που έχουμε κάνει είναι λίγο πάνω σε μια ηρωίδα της οποίας το όνομα είναι Ξένια. Αυτό το όμικρον έχει πει για δύο λόγους κυρίως, γιατί η όλη η πορεία που χορογραφούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η αφήγηση του σώματος που από μια εικόνα του εαυτού του που προστατεύει τις όποιες ευάλωτες πλευρές μας που δεν εκθέτουμε, που δεν βγάζουμε προς τα έξω. Αυτή η εικόνα λοιπόν μας προστατεύει από το να έρθουμε σε επαφή με κάτι που μπορεί να μας πονέσει, είναι κάτι πιο βαθύτερο δικό μας. Και όταν αυτή η εικόνα πάβει να εφίσταται, γιατί κάποια στιγμή ενδεχομένως κουράζει, γιατί δεν αντέχουμε, γιατί σφιχτιούμε μέσα σε αυτή, γιατί φυλακιζόμαστε μέσα σε αυτή την εικόνα, είτε είναι κοινωνική, ηθική, δηλαδή δεν είναι, καθόλου δεν κρίνω το αν είναι καλή ή κακή εικόνα, σίγουρα όμως καλύπτει πράγματα. Όταν λοιπόν φεύγει αυτή η εικόνα, είναι αυτή η στιγμή που ξαφνικά έρχομαστε σε επαφή με κάτι που μας είναι ξένο. Υπάρχει μια άλλη πλευρά του εαυτού μας που δεν μας είναι οικία, που δεν τη γνωρίζουμε, και εκεί έχουμε τη συνειδητοποίηση να κάνουμε ότι συγκατοικούμε και συνυπάρχουμε στο ίδιο σώμα με κάτι που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τη λέξη ξένος. Και αυτό έχει από ψυχολογικής απόψεως ζουμί μέχρι και κοινωνική, πολιτική, δηλαδή το πώς οι ξένοι μας φοβίζουν, η ξενοφοβία του εαυτού μας ή των άλλων, είναι ένας φόβος για αυτό το κάτι που δεν γνωρίζουμε. Οπότε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό και πια δεν υπάρχει επιστροφή στο να γυρίσεις πίσω στην εικόνα σου, εκεί καλείσαι πια να το παλέψεις και να το διαχειριστείς. Και καταλήγει όλο αυτό σε μια αίσθηση ξενιασιάς, που είναι και η συνέχεια της λέξης, που είναι μια έννοια αποδοχής για μένα, χωρίς να έχει και αυτή κάτι καλό ή κακό σαν έννοια, χωρίς να είναι απαραίτητα ότι υπάρχει μια αποδοχή ότι τελικά αποδέχομαι αυτό το ξένο, ο οποίος είναι εγώ τελικά, και εκτίθεμαι με αυτό. Αυτή η έκθεση θεωρώ ότι εμπεριέχει τη λέξη της ξενιασιάς, που είναι και ο τίτλος, το δεύτερο σκέλος του τίτλου της χορογραφίας. Θα περάσουμε λίγο στη δίκη και μετά θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Ωραία. Σε χορογραφή μου με κύριο Παπαδάκη, είσαι ποιος. Σκηνοθέτης, χορογραφής. Όχι. Η δασκάλα που ήταν. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Και αφήνει το μαθητή σα στην οδοχή. Βεβαίω. Και άποψη και γνώμη. Και ωραίες ιδέες. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Μου αρέσει και εμένα γιατί και εγώ το παλεύω. Εγώ είμαι χορευτική πλευρά. Ο Βαγγέλης είναι θεατρό, σκηνοθετική πλευρά. Οπότε και αυτή είναι και η δυσκολία για μένα, χωρίς προς τα οποία αυτό το... Δεν είναι ηθοποιός, όμως καλούμε πάρα πολύ καλά. Που μου λέει ο Βαγγέλης να μην χορεύω. Πρέπει να μην χορεύω, να είμαι πραγματική. Οπότε καλούμε να συνδυάσω αυτή την έκφραση, την πραγματική, να την ομορφύνουμε, να την λιάνουμε μέσα από κοινωνικές χορευτικές κινήσεις. Και βεβαίως αυτό το στίγμα του Βαγγέλης και εγώ το δικό μου όσον αφορά το να το ερμηνεύσω χορευτικά και κινησιολογικά θα τα έλεγα πιο πολύ. Δηλαδή είναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι κινησιολογική έκφραση, ότι δεν είναι πλέον χορευτική έκφραση. Σίγουρα με κάποιες κινήσεις όμως που είναι χορευτικές. Είναι η ιδιότητά τους αυτή, είναι η ροή τους, που το απλό το κάνουν λίγο πιο διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα είσαι πλέον σκάσεις το χέρι. Δεν θα προχωρήσω στην ίδια χορογραφία, γιατί αυτό δεν κάνει πρέπει να το δει κάποιος. Αυτό που κύριε εγώ τώρα. Σωστά. Δεν έχει νόημα αυτό. Να πούμε λίγο για το φεστιβάλ, το 29 του Μαΐου. Είναι στο Τριανό. Είναι μία
προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό. Το διοργανώνει το Music is Network, που είναι ένα δίκτυο δράση μαζί με την ομάδα Ακροποδητή από τη Σύρο και γενικά είναι ένα πολύ μεγάλο team και επιτελείο που τρέχουν για να έχουμε τη σωστή οργάνωση και, όλα τα απαιτούμενα ώστε να γίνει η δουλειά μας όσο γίνεται πιο επαγγελματική και πιο σοβαρή. Υπάρχουν μουσικοί όπως είναι ο Τάξο Μπαρμπέρης, ο μουσικός μας που στην ουσία αυτό που γίνεται αντιστοιχούν χορογράφους με μουσικοσυνθέτες και είναι νέα παιδιά, οι Ρακιπόντις, οι Blossom Trees, συνθέτες όπως ο Νίκος Παναγιωτάκης, ο Τάξο Μπαρμπέρης που είναι ο δικός μας μουσικός που μας έδωσε το κομμάτι του και ήταν έτσι ένα μικρό διαμαντάκι που έπρεπε εμείς να το αποκωδικοποιήσουμε και να το δουλέψουμε. Οπότε υπάρχει μία σύνδεση μουσικής και χορογράφων για μία κοινή παραγωγή. Οπότε γίνεται στο Τριανών 28-29, είμαστε 11 ομάδες και σε έναν αυτοσχεδιασμό ομαδικό που θα συμμετέχουμε όλοι του Νίκου Παναγιωτάκη το κομμάτι, το μουσικό. Και είναι, μοιράζονται οι παραστάσεις αυτές τα χορογραφικά κομμάτια στις δύο αυτές μέρες. Εμείς θα είμαστε το Σάββατο 28. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια που θεωρώ ότι έχει μια καλλιτεχνική υπόσταση πολύ σημαντική και κυρίως ότι είναι κάτι πάρα πολύ ομαδικό και πιστεύω πάρα πολύ στις ομαδικές δράσεις πια. Ότι ενώνουμε τις δυνάμεις για να προτείνουμε ένα σημαντικό έργο καλλιτεχνικό, γιατί όλοι είμαστε εκεί, γιατί έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε μέσα από την τέχνη μας.